Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι χθες ήταν πιο ενδιαφέρον από αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, λίγο το ότι τα play-off από ένα σημείο και μετά δεν δείχνουν να είναι λίγο πιο διαδικαστικού χαρακτήρα σε κάποιες αναμετρήσεις. Mm-hmm. Λίγο το ότι και ο ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό του αυτή την αναμέτρηση και πώς να μην την έχει με την Μαρσέη που ακολουθούσε την Πέμπτη. Είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να δούμε ένα πιο έτσι, νερόβραστο ντέρμπι από αυτά τα πιο αδιάφορα που φοβάται ο ένας τον άλλον, που δεν έχει τόση ένταση, τόσες στιγμές. Αλλά δεν ήταν έτσι. Δηλαδή δεν εξάρτητα αν το αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ είναι δικό. Και ενδιαφέρον είχε και ένταση είχε και κόσμο είχε στο γήπεδο που αυτό παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο, ειδικά όταν μιλάμε για μια έδρα σαν αυτή της Λεωφόρου για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και μια εβδομάδα που για τους πράσινους είχε προηγηθεί έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το γηπεδικό, ναι. Γιατί συσπήρωσε λίγο τον κόσμο και τον έφερε και λίγο στο γήπεδο. Αλλά ο βασικός λόγος για τον οποίο νομίζω ότι το παιχνίδι είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν γιατί ο Παναθηναϊκός σκεγόταν για την νίκη, την οποία τελικά κατάφερε να την πάρει. Και έτσι είδα μια αναμέτρηση η οποία είχε μεγαλύτερη έτσι, ένταση, είχε μεγαλύτερη πίεση. Σε αυτά τα σημεία είναι που ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι κάπως έτσι κατάφερε να πάρει και το παιχνίδι. Δηλαδή, λίγο έριξε τον ΠΑΟΚ στο επίπεδο του γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και αν παίξουν πολλές φορές νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και πιο πολύ στο στατιστικό κομμάτι. Αλλά ο Παναθηναϊκός χθες έδειχνε και οι ποδοσφαιριστές του έδειχναν ότι είναι η ομάδα που καίγεται να πάρει τους βαθμούς. Από τον τρόπο που πήγαιναν στα μαρκαρίσματα, από τον τρόπο που προσπαθούσαν να επιτεθούν, από την κυριαρχία που έβγαλαν στο πρώτο ημίχρονο εκεί που έψαχναν πρώτοι τον γκολ σχετικά με τον ΠΑΟΚ που ήταν πιο πρακτικός. Οπότε έχει εξηγήσει το παιχνίδι, έχει εξηγήσει και το αποτέλεσμα. Ναι. Τι κρατάς περισσότερο από το χθεσινό παιχνίδι και κυρίως όσον αφορά στην εμφάνιση του ΠΑΟΚ που ενδιαφέρει εδώ εμάς περισσότερο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μετά από δύο εβδομάδες και εν όψη αυτού του αγώνα, ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Την Πέμπτη, εχθές, εντάξει, τώρα το να λένε κάποιοι ότι είχε το μυαλό του ο ΠΑΟΚ εκεί, εντάξει, εκείνη την ώρα όταν παίζουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες, σκέφτονται το συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν σκέφτονται, εντάξει, ίσως να φοβούνται να βάλουν τα πόδια τους, όπως λένε αρκετές φορές οι προπονητές. Αλλά ούτε και ο Λουτσέσκο έπαιξε, κατέβασε την ομάδα του μαζεμένα γιατί έχει ή με πάρα πολλές αλλαγές γιατί έχει αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης. Γενικότερα, η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά από αυτές τις δύο εβδομάδες. Πώς ήταν, πώς την είδες? Σίγουρα νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε από το τι δεν κρατάει κάποιος από τη χθεσινή αγωνιστική εμφάνιση του ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι μετά από μια διακοπή και πάλι άργησε πολύ να μπει σε ένα παιχνίδι και πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουν όλοι και το λένε και πολλοί εντός ομάδας. Mm-hmm. Και έτσι και αλλιώς στην επιστροφή μετά από διακοπές υπήρχαν θέματα, είτε αυτό έχει να κάνει με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τώρα στα στοιχεία που μπορεί να κρατήσει κάποιος ως θετικά, σίγουρα είναι η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, έστω και με ένα γκολ πίσω στο σκορ, είδα μια ομάδα η οποία δεν επηρεάζεται από το που αγωνίζεται, δεν έχει σε καμία περίπτωση αυτό το άγχος που είχε πριν μια δεκαετία ή πριν 7-8 χρόνια όταν αγωνιζόταν στην Αθήνα κόντρα στους τρεις μεγάλους. Mm-hmm. Και κοίταξε να κάνει και το παιχνίδι της, έβαλε και την μπάλα κάτω, προσπάθησε με βαθολογικό τρόπο να γίνει απειλητικός. Είναι 3-4 παίκτες οι οποίοι μπορείς να σταθείς σε αυτούς. Δηλαδή ο Ίγκασον ακόμα και στο σημείο στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι κακός χθες, στο πρώτο ημίχρονο, είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό momentum και πάρα πολύ σταθερός είναι και κάθε μονομαχία που του δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχει την κέρδισε και ψηλά και χαμηλά. Εγώ νομίζω ότι και ο Ακπομ, ανεξάρτητα αν στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αποκομμένος, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η ευκαιρία που φτιάχνει στον Αλκαντουρί, την κυριολεξία τη φτιάχνει ο Άκπομ με το πείσμα του και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ναι. Και τη χαλάει ο Ελκαντουρί, ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και περνάει κανένα λεπτό για να συνειδητοποιήσουμε ότι η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, για μερικά δευτερόλεπτα είπα γιατί δεν πανηγυρίζουν για τον γκολ. Γιατί μου φάνηκε ότι μπήκε. Ήμουν σίγουρος ότι μπήκε. Ναι, και εγώ γκολ είπα γιατί η μπάλα όχι μόνο κατευθύνθηκε προς την εστία, αλλά βρήκε στο πίσω δοκάρι αυτό που κρατάει τα δίχτυα. Ναι. Και μετά στη συνέχεια έκανε κίνηση προς τα μέσα. Ναι, οπότε ναι, ήταν ναι. Απλά δεν κουνήθηκαν τα δίχτυα και παγώσαμε και έτσι καταλάβαμε ότι δεν το έβαλε. Ναι, εντάξει, απίστευτο.
είναι αυτή η εικόνα περιγράφει πάρα πολύ καλά και τώρα μου ήρθε και το σκέφτηκα να το πω, το γιατί ο ΠΑΟΚ χθες δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Είχε παίκτες σαν τον Ακπομ, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δώσουν τα πάντα και να σκυλιάσουν και να βγάλουν φάση από το πουθενά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες όπως αυτή το 54 λεπτό για τον Ελκαντουρί, και είχε και παίκτες όπως ο Ελκαντουρί, ο οποίος δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος, διανύει μια δύσκολη περίοδο, θέλει και αυτός σίγουρα να βρει ένα καλό παιχνίδι για να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να είναι πιο σημαντικός. Αυτή η ευπάθεια από όλους τους τραυματισμούς δεν τον βοηθάει. Το βέβαιο είναι πάντως ότι χθες ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής μαζί και με άλλους παίκτες που υστέρησαν. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το αφήσει πίσω, να το ξεχάσει πάρα πολύ γρήγορα. Να πάρει τα μαθήματα που πρέπει να παίρνει μια ομάδα όταν χάνει. Έχει πονέσει νομίζω πολύ την ομάδα το γεγονός ότι έχασε. Την ίδια στιγμή που πριν από αυτό το παιχνίδι υπήρχε και κακώς υπήρχε μια έτσι αίσθηση ότι ακολουθεί κάτι πολύ πιο μεγάλο, οπότε ίσως δεν το είδαν τόσο σαν τελικό όσο είδαν άλλες αναμετρήσεις στην Αθήνα. Ωστόσο τους πόνεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαν να χάσουν πάρα πολλές εβδομάδες και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το άγγιντο. Αν κάτι ακόμα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν ο ΠΑΟΚ μείωσε, και παρότι ήταν μετά το 70 και άρχισε ο Παναθηναϊκός να παίζει πολύ και με τον χρόνο, έδειξε πάλι στοιχεία αυτής της αυταπάρνησης που έχει η ομάδα και ατομικά και συνολικά, που αρνείται να χάσει, που αρνείται να φύγει από ένα γήπεδο χωρίς τουλάχιστον ένα βαθμό. Στο αν στην προκειμένη περίπτωση δεν ήρθε το αποτέλεσμα, δεν ήρθε το 2-2, γιατί κάποια από τις προσπάθειες που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν ήταν αποτελεσματική, εντάξει, okay, μπορεί να συμβεί, αλλά η διάθεση υπήρχε, η νοοτροπία υπήρχε. Οπότε είναι κάποια στοιχεία με τα οποία έχει μπολιαστεί η ομάδα, και ακόμα και αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, είναι πολύ εύκολο και ευδιάκριτο να τα ξεχωρίσει. Ναι. Πες μου, ολοκλήρωσε, Γρηγόρη. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, αυτό το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς ανήκει στο παρελθόν, και πλέον υπάρχει αυτός ο τελικός με την Μαρσέη που είναι μια πρόκληση και με ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν την υπέρβαση και ότι πρέπει να έχουν και την τύχη μαζί τους. Αλλά για να την έχεις την τύχη θα πρέπει να την προκαλέσεις. Γιατί και στη Γάνδη, ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, ήταν πολύ τυχερός. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί. Γιατί δέχτηκε ειδικά σε 2 δεκάλεπτα στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ πίεση. Υπέφερε πραγματικά. Αλλά όταν χρειάστηκε και σηκώθηκε και έγινε εκείνος απειλητικός και βρήκε τον καλό του εαυτό. Οπότε είχε τα στοιχεία στα οποία μπορούσε να εκμεταλλευτεί και την τύχη που είχε με το μέρος του. Αυτό θα πρέπει νομίζω να κάνει και στη Μασσαλία. Μετά από τις δηλώσεις των παικτών, αφού τελείωσε το παιχνίδι, πού επικεντρώνονται, έτσι όπως τους ακούς, πού τους βλέπεις κιόλας εσύ από κοντά, όσον αφορά στο κλίμα δηλαδή, και είναι αυτό που μεταφέρουν μετά το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι φαίνεται αυτός ο εκνευρισμός για την ΙΤΑ που δεν ήθελε κανένας να έρθει. Δηλαδή θα την υπέγραφαν την ισοπαλία νομίζω χθες και πριν το παιχνίδι. Όχι γιατί δεν ήθελαν να κερδίσουν, αλλά γιατί είναι μια ευκαιρία με αυτές τις περιπτώσεις που όταν έχεις κάτι τόσο πολύ για άλλο στο μυαλό σου και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς κάπου αλλού, είναι το μη χειροβέλτιστον. Και πέρα από το ότι τους πόνεσε το ότι δεν κατάφεραν να φύγουν αίτητοι από τη λεωφόρο και να συνεχίσουν αυτό το σερί, πλέον όλοι έχουν μπροστά τους αυτό τον αγώνα με τη Μαρσέη. Θέλουν, νομίζω ότι περισσότεροι θέλουν να παίξουν, αν και είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκου και με τις κινήσεις που έκανε χθες θα μπει σε μια διαδικασία να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για να έχει και τα στοιχεία που θέλει και τη φρεσκάδα που έχει η ομάδα του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, και έτσι έχει προεδρευτεί μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι από τις δηλώσεις δεν μου έκανε κάποια πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Πασχαλάκης, που είναι στους παίκτες που μίλησε και έξω από πλευράς ΠΑΟΚ πέρα από το συνδρομητικό, νομίζω ότι έδωσε το στίγμα και για το ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ που δίκαια έχασε χθες, αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο ακολουθεί, για να μπορέσει η ομάδα να δώσει ενδιαφέρον και στη δεύτερη αναμέτρηση που θα γίνει στην Τούμπα. Ναι, και ο Βιερίνια είπε ότι ήταν, κάναμε μια κακή εμφάνιση, να δούμε τα λάθη μας και τα λοιπά. Εντάξει, είναι σε αυτό το κλίμα. Καλό είναι να υπάρχει αυτοκριτική και να μετά από είτε να ψάχνουν δικαιολογίες. Γιατί χθες υπήρχαν και κάποιες αφιζητούμενες φάσεις. Ναι, αυτό εκεί δεν πήγαινε. Θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να σηκώσουν έτσι κουβέντα.
αλλά νομίζω ότι δεν είναι από τις φάσεις, η μία από τις δύο, δηλαδή η αρχική είναι πολύ ξεκάθαρο που σωστά διορθώθηκε. Στη δεύτερη θα μπορούσε να το δώσει το πέναλτι, αλλά και που δεν το έδωσε δεν είναι από τις περιπτώσεις που εγώ θα μπορώ να πω πολλά πράγματα για το διαιτητή. Mm-hmm. Συνολικά η εικόνα του διαιτητή δεν ήταν κάποιου πολύ έμπειρου που μπορεί να διευθύνει ένα ντέρμπι και να είναι ο άρχοντας, όπως λέμε, του αγώνα και να μην επηρεάζεται από την έδρα. Αυτό ναι, αυτό συνέβη και έχασε και κάποιες φάσεις και ίσως δεν έπαιξε τόσο πολύ με το πλεονέκτημα για να έχουμε καθαρό χρόνο αγώνα παραπάνω και να σφυρίξει λιγότερο. Αυτό συνέβη. Τώρα στην συγκεκριμένη φάση, η οποία είναι προς το φινάλι της αναμέτρησης, θα μπορούσε να το δώσει το πέναλτι και που δεν το έδωσε, δεν μπορώ να το πει και πολλά. Γρηγόρη, στο κλείσιμο της κουβέντας μας, κάνουμε ένα σχόλιο αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη του Μπρίγιοβιτς που είδαμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο γιατί και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι πολλές φορές έχεις φιλοξενήσει σε αποκλειστικές συνέντευξεις στο Λίμπερο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Εντάξει, ακούς κάποιον άλλο να σου κάνει ένα σχόλιο για τη συνέντευξη και να σου λέει ότι ήταν καλή, ενδιαφέρουσα ή εντάξει και ήταν άλλη μια συνέντευξη. Ναι. Δεν λες συνήθως εσύ πράγματα. Ναι. Αλλά είναι τις περιπτώσεις που είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον αυτών που λέει ο ποδοσφαιριστής, που νιώθει και ο ίδιος ο δημοσιογράφος πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στην τηλεόραση το βασικό μειονέκτημα είναι η έλλειψη χρόνου. Αυτό που απολαμβάνεις στο ραδιόφωνο και μπορείς να πεις ότι θα αφιερώσει μια εκπομπή, ένα μεγάλο μέρος της, γιατί θέλω να βγάλω τον τάδε παίκτη και να μου κάνει έτσι μια... να μου ανοίξει την ψυχή του και να μου δει διάφορα πράγματα για να μου απαντήσει και έξω από το κουτί σε πράγματα που θα το ρωτήσω. Στην τηλεόραση δεν μπορεί να συμβεί. Στον Μπρίγιοβιτς είναι τόσες πολλές οι ατάκες που είναι 12-13 λεπτά από τα 40 που ήταν η κουβέντα συνολικά, τα οποία έχουμε κρατήσει και αναγκαστικά τα κάναμε δύο μέρη. Το ένα είχε παίξει στο Open Sport πριν μια εβδομάδα και το ένα έπαιξε στο Total Football, για να μπορέσουμε να συμπτύξουμε όλες τις ατάκες που έχει πει. Από τα 40-13, 12-13. Ναι. Mm. Ναι. Στο πρώτο μέρος είχε κάνει αυτή την αποκάλυψη για τη ρήτρα, που είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Είχε μιλήσει για την οικογένεια Σαββίδη, είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ και το πόσο δεμένος είναι. Mm. Είχε πει διάφορα πράγματα. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος, νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το τι είχαν κάνει ο παδί του ΠΑΟΚ, η θύρα 4 συγκεκριμένα, όταν έφευγε, που πήγανε μέχρι τα σύνορα, είχαν πει αστυνομικοί, περίμενε, δεν μπορείς να φύγεις, έρχεται η θύρα 4. Νομίζω ότι η έκφραση του Μπρίγιοβιτς όταν το λέει, ακόμα και μετά από 3 χρόνια, είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή, και τους είπα, λέει, OK, θα περιμένω γιατί πρέπει να τους ακούσω. Του δώσανε γράμμα, το έχει ακόμα στο σπίτι του, είναι αδέρφια μου και δεν είναι κάτι, καμιά φορά στις συνεντεύξεις μπορεί να βάλουμε και μια έκφραση παραπάνω στα συφραζόμενα για να την εξηγήσουμε. Τώρα, on camera, ο ίδιος έχει πει ότι είναι αδέρφια μου για παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Οπότε, δείχνει και το δέσιμο με το οποίο, έχει ουσιαστικά με την ομάδα. Μίλησε και για τον Λουτσέσκου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που on camera έχει παραδεχθεί ότι η σχέση τους πλέον είναι βελούδινη, αλλά πέρασε από διάφορα κύματα. Mm-hmm. Και στο τέλος τα βρήκαν γιατί έχει γίνει εκείνο το γεύμα, στο οποίο και ο Λουτσέσκου κατάλαβε την προσωπικότητα του παίκτη και πλέον κατάφερε να τον κερδίσει, όπως έχει κάνει με τόσους άλλους. Και νομίζω ότι συνολικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την απόλαυσα και εγώ και ελπίζω να και αυτοί που την είδαν και στα δύο μέρη να έχουν πολλά πράγματα. Ήταν εξαιρετική. Αυστραλία δεν είναι ο Πρίγκο, γιατί τον παρακολουθώ. Western, κάτι τέτοιο. Ναι. Πώς περνάει εκεί? Νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι όπως και στη Σαουδική Αραβία και στην Αυστραλία, δεν είναι από τους παίκτες που πήγαν για να κοροϊδέψουν. Ναι, πήγε για τα χρήματα. Οκ, δεκτό. Γιατί όταν σου δίνουν συμβόλαιο για το οποίο φτάνει τα 4-5 εκατομμύρια το χρόνο και σου λένε ότι είναι κλειστό τετραετές, ξέρεις στην τελική ότι θα έχεις 10 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα. Είτε το τελειώσεις το συμβόλαιο, είτε δεν το τελειώσεις. Αλλά μιλώντας για την Αυστραλία τώρα στο τελευταίο πέρασμά του, και ενώ είναι 31 στα 32, έχει πάρα πολύ καλή σεζόν. Δηλαδή έχει 17 παιχνίδια και έχει 7 γκολ και 4 ασίστ. Οκ, πάντα ανοίγει μια κουβέντα για το πόσο ανταγωνιστικό είναι εκεί το πρωτάθλημα. Αλλά ο Μπρίγιοβιτς και δεν σταματάει να σκοράρει και το παλεύει πάρα πολύ και είναι σε καλή κατάσταση και η ηλικία του δεν είναι μικρός, αλλά δεν είναι απαγορευτική. Για να δούμε, το καλοκαίρι μπορεί και να έχει μεγάλο ενδιαφέρον το όνομά του. Για να δούμε. Δεν ξέρω,
Δεν ξέρω τώρα, νιώθω λίγο άβαλα, αλλά επειδή είμαστε μια παρέα θα το πω. Γιατί και τα μηνύματα που παίρνω και από τους αγροτές του Λίμπερο για τις μεταδόσεις και για τις υπόλοιπες κουβέντες που κάνουμε είναι πολύ εγκάρδια, πολύ παραίστικα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κάνει στο Open μια συνέντευξη, αν θυμάσαι καλά, του Ρασβάνου Τσέσκου. Mm-hmm. Αποκλειστική τότε που ήταν. Δεν ήταν, δεν ήταν ακόμα προπονητής του ΠΑΟΚ. Όχι. Ναι. Εκείνη τη συνέντευξη ήταν νομίζω η πρώτη φορά που ο Λουτσέσκου έχοντας φύγει από τον ΠΑΟΚ είχε μιλήσει τόσο συναισθηματικά για την ομάδα. Ότι είναι μέσα στην καρδιά μου, ότι είναι κάτι που έχω αφήσει στη μέση, ότι στη Θεσσαλονίκη πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, όχι της ποδοσφαιρικής, της ζωής μου συνολικά. Uh-huh. Είναι λες και εκείνη η συνέντευξη προμήνει ότι κάτι θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει τέτοια στοιχεία και η συνέντευξη του Παγιώτη. Για να δούμε. Κοντός ψαλμός. Θα δούμε. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ.